Τη δείχνω γιατί έχουμε δεχτεί καταγγελίες ότι θέλουμε να αποκλείσουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον ανατοπή τις απόψεις τους και να διατρανώσουν την άποψή τους περί 11.000 μελετητικών κέντρων του κ. Πρόεδρου. Τη δείχνω λοιπόν για να διαπιστώσω ότι δεν έχω καμία αντίρρηση σε μια δημοκρατία να εκφράσουν όλη την αντίρρησή τους στην όποια κυβέρνηση. Πρέπει να πω ότι αφήσαν και εξαιρετικό καλέσθητη και θα κερδίσει μια θέση κάδρα στο γραφείο μου. Επίσης πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που υπάρχει διάθεση να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες δύο μέρες δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα φίλων μου από το φαρμακευτικό χώρο. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Οι οποίοι μου είπαν, ξέρεις, υπουργέ μας που είναι τώρα εκλογές και μην γίνει φασαρία και εκεί που υπάρχουν να έχουν στημένη και διάφορα τέτοια. Υπονοώντας ότι ίσως θα έπρεπε να μην έρθω σε αυτή την εκδήλωση. Η παγή άποψή μου είναι ότι οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κρύβονται όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας και θα είμαι παρόν σε όλη τη συζήτηση για να απαντήσω σε κάθε επιχείρημα. Δεν έχω πάρει καμία απόφαση μέχρι σήμερα την οποία ντρέπομαι. Έχω πάρει πολύ δύσκολες αποφάσεις, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές. Αλλά αποφάσεις οι οποίες ήταν δυστυχώς αναγκαίες για την ευστάθεια του συστήματος για να μπορέσει η πατρίδα να περάσει στην απέναντι όχθη μέσα από μια πολύ μεγάλη τριγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι πράγματι, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρόεδρο για αυτού του λόγου, τον ευχαριστώ γι' αυτό, ο επικοδομητικός διάλογος και τα πολιτισμένα επιχειρήματα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει είναι ό,τι πιο χρήσιμο μπορεί να έχει η Ελλάδα σε αυτή την περίοδο και μάλιστα εν ώψη εκλογών, κρίσιμων εκλογών, αν θα είναι κυρίως ευρωεκλογές, προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία να φτάσουμε στην κάλπη καταλαβαίνοντας τι ακριβώς συμβαίνει. Και από εκεί πέρα, όπως έχουν οι πολίτες το δημοκρατικό του δικαίωμα, να πάρουμε ο καθένας την ευθύνη μας. Εγώ ξέρετε με αυτούς τους πολιτικούς που δεν πιστεύουν στους λαούς που δεν έχουν ευθύνη. Οι λαοί έχουμε ευθύνη για το τι συμβαίνει, γι' αυτό και μας αρέσει η δημοκρατία. Δεν είναι ο κόσμος κάποιο συνοθήλευμα ανθρώπων που μεταχειριζόμαστε με έναν ειδικό τρόπο. Πολύ πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια, να τους λέμε αυτή είναι η κατάσταση, αυτές είναι οι επιλογές μας, αυτό μπορούμε εμείς να κάνουμε. Και αν επιλέξουν κάτι άλλο, καλό να το επιλέξουν, αλλά να ξέρουν από πριν τις συνέπειες και να μην κλέβονται από τον υστέρων για το τι πρόκειται να συμβεί. Άρα λοιπόν. Ως προς τη σημερινή συζήτηση, για να μην ξέρω χρόνο στην αφετηρία, καλύτερα να ακούσω τις διάφορες τοποθετήσεις για να μπορώ μετά να απαντήσω στα ερωτήματα ένα προς ένα. Σας διαβεβαιώ, θα προσπαθήσω να μην αφήσω κανέναν απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ.